Καταρχήν, όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως ήδη το έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Βέβαια, πρέπει να πω δεν είναι δυνατόν και το σύνολο του προσωπικού και όλες οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Όμως το μέτρο έχει ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά τα τεστ, πρέπει να σας πω, απάντησε προηγουμένως ο κ. Καθηγητής. Ξέρω πάρα πολλές επιχειρήσεις που στην προσπάθειά τους να κάνουν, καταρχήν με τον ΕΟΔΗ στάθηκε αδύνατο. Προσπαθούν τώρα μέσω των ιδιωτών. Οι ιδιώτες έχουν διάφορα κόστη και οφείλω να το πω, κύριε Υποφάντη. Δηλαδή, τα κόστη ξεκινάνε από 70 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 130 ευρώ. Για το τεστ αντισωμάτων. Στα αντισώματα φτάνει το. Ακριβώς. Είναι μεγάλο κόστος για μια επιχείρηση. Όχι αυτό που θέλω. Το μοριακό τεστ. Το μοριακό κάνει τόσο. Το μοριακό. Πόσο κοστίζουν? Γύρω στα 13 ευρώ. Τα αντισώματα δεν έχει νόημα να γίνουν. Έχει νόημα να γίνουν. Σωστά. Έχει γίνει μια μόδα, μου επιτρέπετε τώρα, αυτό το μικρότερο τεστ, ναι, των 13 ευρώ, αλλά πώς το είπε και ο καθηγητής, αυτό γνωρίζω και εγώ, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Ναι. Για τις τελευταίες μέρες ακούμε σε πάρα πολλές περιοχές ότι έχει ξεκινήσει και σε δήμους. Εγώ θέλω να συνεχίσω το προηγούμενο ότι, ναι, το ζήτημα που παρατηρείται είναι ότι ακριβώς λόγω της έλευσης από τις διακοπές έχουμε κρούσματα σε πολλές επιχειρήσεις και το γνωρίζω τις τελευταίες μέρες που το παρακολουθώ. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς και καλό είναι να πούμε το εξής. Ξέρετε, μια επιχείρηση που έχει κρούσμα τέτοιου τύπου κλείνει 15 μέρες. 15 μέρες κλείνει. Βέβαια, όλο κλείνει. Το τμήμα. Όλο το τμήμα. Αυτό... ή όλος ο όροφος, για παράδειγμα, το τμήμα. Τώρα νομίζω ο ΕΟΔΗ δίνει εντολή για το τμήμα αν αυτό είναι απομονωμένο. Και αυτό είναι καλύτερο. Αν είναι απομονωμένο. Σε άλλο όροφο, ξέρω εγώ, του κτηρίου. Σε χωριστό χώρο. Σε ξεχωριστό χώρο, ναι. Αυτό πρέπει να πω είναι το αποτέλεσμα όλης της πανδημίας και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Και το οποίο βεβαίως σωστά το αντιμετωπίζουμε. Θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην οικονομία. Η μία από όλες που είπαμε τώρα είναι ότι πλέον μπαίνουμε στην εξ αποστάσεως εργασία, η οποία θα γίνει περίπου φαινόμενο για την εποχή μας, ναι, που και αυτό έχει πολλά θέματα που θα φέρει πολλές αλλαγές στην οικονομία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι, όσο ακούμε όλα αυτά τα νούμερα και σωστά πρέπει να περιοριστούν, ξέρετε, ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, ακόμη και από τα λίγα χρήματα που έχει, δεν τα δαπανά. Απόδειξη ότι έχουμε αύξηση των καταθέσεων κατά 1,5 δις την εποχή, ναι, που σημαίνει τα κρατάει για αργότερα. Κρατάει τα χρήματά του για το μέλλον, έχει ανασφάλεια για την εργασία του, για τη δουλειά του, αν είναι ένας επαγγελματίας. Και αυτό μειώνει τρομερά την κατανάλωση. Η μείωση κατανάλωσης που ξεπερνάει στην Αθήνα το 50% θα έχει σαρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν θα αντέξουν τον Οκτώβριο και διαβάζουμε. Η αλλαγή θα εκτεναχθεί. Ναι, και αυτή η λύση θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επιδοτήσει όλους αυτούς τους εργαζόμενους επιχειρήσεις με τα 534 ευρώ. Αυτή είναι η εκτίμηση που βλέπουμε λόγω των γεγονότων που υπάρχουν. Δηλαδή, ο κόσμος δεν βγαίνει. Διαβάζουμε την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ και πρέπει να την πω, κύριε Χατζηδοσίου, ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι επιστρέφουν από διακοπές βρίσκουν νέες συμβάσεις εργασίας και πρέπει να τις υπογράψουν. Έχουμε μια σειρά από απολύσεις και η επιχείρηση, κυρίως η μικρομεσαία που δεν αντέχει. Και όχι δεν αντέχει η δικιά της παιδιότητα. Εκβιαστικές συμβάσεις αναστολή εργασίας, ναι, σε περιπτώσεις που δεν λέει θα κλείσουμε, άμα δεν αλλάξουμε λέει συμβάσεις, κλείνουμε και όσο αντέξουμε, ας πούμε. Δεν ξέρω τι φαινόμενα έχετε στο επιμελητήριο. Πρέπει να τα ακούει ο κ. Βατόπουλος. Οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή αποφασίζουν, έχουν πει δεν θα πάμε σε ένα καθολικό lockdown, ώστε να προσαρμόσουν και την πολιτική τους στην υγειονομική. Ελάτε, κ. Χατζηδοσίου. Ναι, αυτό που σωστά λέει ο κ. Βατόπουλος, δεν θα πάμε σε καθολικό lockdown, αλλά περίπου. Ως λογική lockdown λειτουργεί σήμερα η οικονομία και αυτό νομίζω ότι είναι φανερό. Και από τα περιορισμό του ωραρίου στις 12 η ώρα και όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται, εστίαση, ναι. Το ταβερνάκι, το ταβερνάκι, κύριε Υποφάτη, το 40% από τα ταβερνάκια για τις επιχειρήσεις εστίας δεν θα ξανανοίξει και αυτό το ξέρουμε όλοι καλά, δεν έχει τη δύναμη. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις όμως, γιατί δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, βεβαίως είμαστε εναντίον. Είναι αδιανόητο να αλλάζουν συμβάσεις των εργαζομένων σε καμία περίπτωση. Είναι άλλο πράγμα το να πάμε σε επιτροπή εργασίας και άλλο πράγμα το μια επιχείρηση να αντέχει και άλλο πράγμα να φτάνουμε στο σημείο να απαξιώνουμε τους μισθούς των εργαζομένων, το οποίο είναι εις βάρος πάλι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί η μείωση των μισθών μειώνει ακόμα παραπάνω την κατανάλωση. Αυτό που πρέπει να γίνει φανερό είναι ότι όσο ο κορονοϊός δεν μπορεί να περιοριστεί και όσο ακούμε αυτές τις ανακοινώσεις κάθε μέρα, ακόμη και ηχητικά, το ότι λέμε 250 κρούσματα, 300 κρούσματα, ο κόσμος μένει κι άλλο στο σπίτι, που σημαίνει ότι μειώνεται περαιτέρω η κατανάλωση. Σήμερα υπολογίζουμε γύρω στο 12 με 15% τη μείωση του ΑΕΠ. Φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί, τότε αυτό θα μεγαλώσει πολύ παραπάνω. Θα φύγει προς τα πάνω. Κύριε Βατόπουλε. Τι να πω. Ελάτε να συνδυάσουμε την επιστήμη σας με την πραγματική ζωή και την οικονομία. Κοιτάξτε, εμείς ως λειτουργοί της δημόσιας υγείας, προσπαθούμε να
προσαρμόσουμε ό,τι λέμε ώστε να φυγεί η οικονομία και η κοινωνία το δυνατόν λιγότερο. Οι πετυχημένες πολιτικές δημόσιας υγείας είναι αυτές που συνυπολογίζουν όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορισμένα όρια που μπορεί να κινηθεί κανείς. Συνεπώς, είναι πραγματικά, τουλάχιστον ας πούμε η δικιά μας, θα μπορούσαμε να πούμε ας κλείσουν τα πάντα, ξέρω εγώ, για αυτό είναι το ασφαλέστερο εντός εισαγωγικών. Κατανοητό ότι αυτό θα καταστρέψει, θα πεθάνουμε από την πείνα και όχι από τον κορονοϊό, όπως έτσι ακούγεται. Συνεπώς πρέπει κανείς να προσπαθεί να βρίσκει πολιτικές και εδώ πρέπει να υπάρχει και μια μεγάλη συμμαχία και των επιχειρήσεων και των εργοδοτών και των εργαζομένων και όλων, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή να λειτουργήσει η οικονομία και να έχουμε το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Και βέβαια δεν είμαι οικονομολόγος και θα πω κάτι το οποίο δεν... Εγώ δεν νομίζω ότι νομίζω ότι αλλάζει βία η οικονομία. Δηλαδή ορισμένοι κλάδοι παίρνουν πολύ τα πάνω τους και ορισμένοι κλάδοι, ας πούμε η εστίαση, όλα αυτά τα πράγματα πάνε... πλήττονται. Ό,τι έχει σχέση με την κοινωνική ζωή και το συγχρονισμό, αυτομάτως πάει λίγο πιο πίσω, γιατί τα μεμονωμένα, μεμονωμένες δραστηριότητες δεν έχουν τόσο θέμα. Ενώ άλλοι κλάδοι όπου φτιάχνουν μάσκες και τέτοια πράγματα, ας πούμε, να το πω έτσι, έχουν αναπτύσσει. Ότι υπάρχει μια βίαιη αλλαγή του τρόπου. Επίσης οι τηλεργασίες και όλα αυτά είναι μια βίαιη αλλαγή του τρόπου του οποίου ζούμε. Αλλά απλώς μια και μιλάω για να ξεκαθαρίσω αυτό που είπα για τα ανισόματα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βατόπουλε, ναι, αν μου επιτρέπετε, λίγο πριν φύγω από το κομμάτι της οικονομίας. Πολλοί διερωτώνται ότι ναι, το μπαρ να κλείσει. Η νυχτερινή διασκέδαση ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, μετά τις 12 δεν ελέγχεται. Το ταβερνάκι όπως που είναι ελεγμένα, η παρέα των 6 ατόμων, γιατί πρέπει να κλείνει στις 12, με τα τραπέζια πιο ανοιχτά, γιατί πρέπει να κλείνει στις 12 ευρώ. Ο κύριος Χατζηδοσίου εκπροσωπεί τους εστιατόρες και τους ιδιοκτήτες της εστίασης αυτής. Κοιτάξτε, αυτό είναι πιο παροδικό από ότι είναι το δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που θα ισχύσουν για λιγότερες μέρες από άλλα που θα ισχύσουν. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις και το συχνοτισμό. Αυτό είναι όλο. Ναι. Κατανοητό. Κατανοητό. Είναι πολλά πράγματα που γίνονται και είναι δύσκολο να εξηγηθούν, αλλά ελαττώνεις όσο μπορείς το συχνοτισμό για το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Θα μου επιτρέψει, κύριε Βατόπουλε, με μεγάλο σεβασμό γιατί σας παρακολουθώ, να συμφωνήσω με τον κύριο Υποφάντη ότι κανείς μας δεν κατάλαβε τον περιορισμό στα εστιατόρια, γιατί ουσιαστικά στα εστιατόρια, όταν δεν είναι όσος κόσμος είναι, που είναι στην παραλία, είναι στους δρόμους, που έχει μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοση του ιού. Άρα η παρουσία τους στην εστίαση, και μιλάω για τα εστιατόρια, είναι πιο ελεγμένη με τα μέτρα που μπήκαν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί η Επιτροπή, να αναθεωρήσει, γιατί μέσα από μια διαπόφαση οδηγεί περισσότερο ακόμη κόσμο στον αφανισμό, στο να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Και δεν ωφελεί πουθενά. Και την ίδια στιγμή ξέρετε καλά ότι όταν στις παραλίες κλείνανε τα μπαρ, τι κάνανε, βγαίνανε κάποιοι και πουλάγανε στην παραλία ποτά και πηγαίνανε όλοι στην παραλία. Ξαναβρισκόντουσαν όλοι μαζί. Πράγμα που δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Γι' αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό η άποψη που έχουμε όσοι σας επασχολούμε στο δημόσιο υγεία είναι ότι πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε στην αγωγή υγείας, όπως λέμε, δηλαδή να μάθουμε τον κόσμο να κινείται ασφαλώς και λιγότερο σε μέτρα επιβολής, όπως είναι κλεισίματα κτλ. Δηλαδή όσο, ας πούμε, έγιναν αυτά, κλείσανε, κάνανε, ράνανε, διότι είδαμε ξαφνικά το Μάιο... Ξέφευγε. Να μην μπορεί να ελεγχθεί οι άνθρωποι, να έχουν παραχαλαρώσει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε από την αρχή αυτής της φάσης. Οπότε αναγκαστικά, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος που λέμε, έπεσε η ράβδος επί δικαίων και αδίκων. Πάντως δικαίων και αδίκων. Μάλιστα, το λέτε τώρα, κύριε Βατόπουλε, ανοιχτά. Λίγο πριν κλείσουμε, κάτι θέλετε να μας πείτε για τα αντισώματα, ελάτε για να κλείσουμε. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι το να κάνει, ας πούμε, αντίσωμα έχει κανείς έννοια να κάνει αν είχε ένα κρυολόγημα, ξέρω εγώ, εντός εισαγωγικών, πριν από 3 εβδομάδες, να κάνει αντισώματα, να δει αν έχει περάσει κάτι. Η πολιτεία οργανώνει αυτό που λέμε όρο επιδημιολογικές μελέτες, μετέχουμε και εμείς σε μία από αυτές με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ακριβώς για να δούμε το επίπεδο νοσίας του πληθυσμού. Αυτό είναι μια οργανωμένη μελέτη που, αλλά ατομικά ένας-ένας θα κάνει αντισώματα. Δηλαδή όταν κάνει αντισώματα, δεν κάνει αντισώματα αν έχει κορονοϊό σήμερα ή την περασμένη εβδομάδα, κάνει για να δει αν είχε περάσει το νόσημα και αυτό με αστερίσκους πριν από 15-20 μέρες. Κύριε Χατζηδοσίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας. Μια λέξη, αν μπορώ. Ναι. Υγεία και οικονομία πάνε μαζί.
Βέβαια, αν δεν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα της υγείας, και σε αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Βατόπουλο και όλους τους υγειονολόγους, τότε η οικονομία δεν θα καταφέρει να ορθοποδήσει. Και η δική μου λοιπόν έκκληση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τα μέτρα να γίνουν αποδεκτά από όλους, να τα τηρούμε παντού σε όλους τους χώρους. Και πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων τηρεί αυστηρά τα μέτρα, ειδικά στα